Το μοναστήρι της Λαύρας, το πρώτο και μεγαλύτερο μοναστήρι στο Όρος, είναι χτισμένο στο πλάτωμα ενός βράχου, εκεί που η Χερσόνησος τελειώνει και ο Άθος κατεβαίνει ήρεμος προς τη θάλασσα. Κατά την εποχή της ίδρυσής του, ο τόπος λεγόταν Μελανά και εκεί βρισκόταν παλαιότερα η κόμη των Ακροθήνων. Κατά καιρούς, σε διάφορα έγγραφα, αναφέρεται και με τα ονόματα Λαύρα των Μελανών, Λαύρα του κυρού Αθανασίου, Λαύρα του Αγίου Αθανασίου, Μεγάλη Λαύρα ή και απλά Λαύρα, που εδώ σημαίνει πολυάνθρωπο μοναστήρι. Τη διάλεξε σοφά την ακροτοπιά όπου θα χτίσει το μοναστήρι ο πατέρα Αθανάσιος, το μέγα μοναστήρι, τη Λαύρα. Στην πούντα του Άθο, άκρη-άκρη στα αριστερά, κατά Ανατολάς, για να αντικρίζει τη βασιλεύουσα με την Αγία Σοφιά και το Πατριαρχείο. Κι είναι τούτη η πλαγιά της πούντας σημά στο γυαλό, αλλά όχι κατάδιπλα, μόνο μια κατηφόρα δασωμένη τη χωρίζει και μια κακοτοπιά την κόβει ίσα πάνω από τον άμμο. Για να είναι πιο σίγουρο λοιπόν το μοναστήρι, είπε ο Αθανάσιος, να χτίσουν πρώτα ένα γερό τυχή με πολεμίστρες γύρω-γύρω, να κλείσει ο τόπος όλα τα κακά, να είναι σαν κάστρο, άπαρτος. Και αμέσως ύστερα, πολύ πριν αποσώσουν οι μαστόροι το τυχή, είπε να αρχίσουν το χτίσιμο της εκκλησιάς, του καθολικού, κατά μεσή στον αυλόγυρο. Αργότερα πια θα θεμελιώσουν μια σειρά κελιά που να κουμπάνε στο μέσα μάγουλο του εξωτερικού τείχου, αλλά τόσο γερά που να βαστάξουνε μελλοντικά σαν χρειαστούνε και δεύτερη και τρίτη σειρά κελιά από πάνω, με εξώστες. Κείμενο από το χτίσιμο της Λαύρας του Θανάση Διομήδη Πετσάλη. Η Λαύρα θεμελιώθηκε το 963 από τον ανακαινιστή μοναχό Αθανάσιο, που πριν μόναζε στον Όλυμπο της Βυθινίας και ήταν στενός φίλος του στρατηγού και μετά αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Ο Φωκάς έστειλε στον Αθανάσιο μεγάλο χρηματικό ποσό για να αρχίσει το χτίσιμο του μοναστηριού και του υποσχέθηκε να έρθει κι αυτός να μονάσει εδώ. Υπόσχεση που δεν κατάφερε ποτέ να πραγματοποιήσει. Ο Αθανάσιος έχτισε το τείχος γύρω-γύρω, το καθολικό, και στη συνέχεια τα κελιά, εργαζόμενος και ο ίδιος προσωπικά μέχρι το τέλος της ζωής του. Και ενώ το χτίσιμο συνεχιζόταν, ο Φωκάς εφρόνιζε ποικιλοτρόπως για την ενίσχυση της προσπαθίας. Ο δε αυτοκράτορ Ρωμανός Δεύτερος επρικοδότησε το ανεγυρώμενο μοναστήρι με 100 χρυσά νομίσματα ετησίως. Εν τω μεταξύ, ο Φωκάς έγινε αυτοκράτορας και δεν μπόρεσε να κρατήσει την υπόσχεσή του ότι θα εμόναζε στο Όρος μαζί με το φίλο του Αθανάσιο. Πλην όμως εφρόντισε για την αποπεράτωση του μοναστηριού και διευθέτησε με 2 χρυσόβουλα τα της λειτουργίας του και των οικονομικών του πόρων. Ενετιλάμεθα περί πάντων των κτημάτων της ρυθίσης ευαγούς μεγής της Νέας Λαύρας ημών, αναφέρει σε ένα χρυσόβουλο. Τη χρηματική βοήθεια του Φωκά μετά το θάνατό του συνέχισε ο νέος αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής, επίσης φίλος του Αθανασίου. Έτσι, με την οικονομική βοήθεια των αυτοκρατόρων και την ηθική του συμπαράσταση προς τον Αθανάσιο και παρόλες τις αντιδράσεις των ερημητών μοναχών, εισάγεται στο Όρος το τρίτο είδος μοναχισμού, ο οργανωμένος κοινοβιακός μοναχικός βίος. Μέχρι τότε ήκμαζε στο Όρος ο σπηλαιώδης ερημητικός και ο κολυμβιωτικός κοινοτικός μοναχικός βίος και η στέγη όπου υπήρχε ήταν ξύλινες καλύβες. Η Λαύρα θεωρείται η μητρική μονή του Όρους, μιας και προηγήθηκε όλων των άλλων που την ακολούθησαν, όχι μόνο κατά τον τρόπο των κτηριακών εγκαταστάσεων, αλλά και κατά τη δομή και οργάνωση του μοναχικού βίου. Κατά τον 11ο αιώνα, η Λαύρα αριθμούσε κιόλας 700 μοναχούς. Αλλά όπως συνέβη και με τα άλλα αθωνικά μοναστήρια, στα πάνω από 1000 χρόνια ζωής που έχει, πέρασε από πολλές μεταπτώσεις. Μεταπίπτει από περιόδους μεγάλης ακμής σε περιόδους παρακμής.
Έτσι, στις αρχές του 17ου αιώνα, είχε μόνο 5 ή 6 μοναχούς και η οικονομική κατάστασή της ήταν άθλια μέχρι το 1655. Οπότε ο Πατριάρχης Διονύσιος III διέθεσε όλη την περιουσία του και την ενίσχυσε οικονομικά. Στο τέλος του 18ου αιώνα, ο Πατριάρχης Παΐσιος επεκύρωσε μερικά παλαιά προνόμια της και η οικονομική κατάσταση του μοναστηριού σταθεροποιήθηκε. Στη διάρκεια της περισσότερο από 1000 χρόνια ζωής του, το μοναστήρι εξωτερικά τουλάχιστον δεν άλλαξε παρά σε ελάχιστα σημεία. Το μοναστήρι χτίστηκε από τον Αθανάσιο με αντίληψη φρουριακή και μοιάζει με αυτάρκη μικρή μεσαιωνική πόλη. Τα οικοδομήματά της ανήκουν σε όλους τους αιώνες από τις ιδρύσεώς της και από απόψεως ρυθμολογικής είναι ετερόκλητα αλλά παρόλα αυτά διατηρούν ένα αρμονικό σύνολο. Επί των τυχών υπήρχαν 16 πύργοι, από τους οποίους άλλοι μεν έπεσαν από σεισμούς, άλλοι μετατράπηκαν σε δωμάτια και έτσι σήμερα σώζονται μόνον 8. Στην νοτιοδυτική γωνία του τείχους σώζεται ο μεγαλύτερος, ύψους 24 μέτρων, που τον έχτισαν κατόπιν παραγγελίας του αυτοκράτορα Τσιμισκή ως ακρόπολη της Λαύρας και φέρει το όνομά του. Αναφέρει δε ο γέρον Αλέξανδρος Ευμορφόπουλος ότι οι πύργοι των Μονών εν γέννη εχρησίμευαν ως σκευοφυλάκια και αμυντήρια κατά των ληστρικών επιδρομών. Μετά την πτώση του Βυζαντίου εχρησίμευαν σαν φυλακές των αποστελωμένων πατριαρχών και λοιπόν λογάδων του γένους μας με ταυστηρών διαταγών. Μοναστήρ Μπέντε ή Κουλάι Μπέντε. Σήμερα χρησιμοποιούνται σαν βιβλιοθήκες, θησαυροφυλάκια ή αποθήκες. Ο καθολικός ναός του μοναστηριού θεωρείται το πρώτο λίθινο οικοδόμημα του Όρους και υπήρξε το υπόδειγμα όλων των άλλων καθολικών και αγιορητικών μοναστηριών. Είναι ναός σύνθετος, τετρακιόνιος, του Κωνσταντινοπολιτικού τύπου, με τρούλο που έχει το μεγαλύτερο σε όλο το Όρος εύρος, διαμέτρου 6 μέτρων και 25 εκατοστών. Δύο κόγχες, δεξιά και αριστερά, υποδέχονται τους χορούς των ψαλτών. Η λιτή, δηλαδή ο εσονάρθικας, σχηματίζεται διαβραχύνσεως του κυρίως ναού και βορείως και νοτίως της λιτής διαμορφώνονται δύο παρεκκλήσια εντός του ναού.
Το καθολικό της Λαύρας ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όσο ζούσε ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Μετά το θάνατό του τιμάται στη μνήμη του στις 5 Ιουλίου. Αφού της τελείωσε την μονή ο Άγιος, εόρταζε νεοσέζη την Παναγία και μετά την αυτού τελείωσην ομοίως οι αδελφοί την εόρταζον. Αμοι υπανύμνητος εφάνει στον προεστώτα διοράματος, λέγουσα «Από τώρα και πλέον μην εορτάζετε εμένα, αλλά τον δούλον μου Αθανάσιον, επειδή αυτός η γονίστη εις τούτον τον οίκον έως θανάτου και πρέπει να έχει αμοιβήν δια των κάματων αυτού και αγώνισμα». Έκτοτε ούν τον εορτάζουν χαρμονικώς την 5η Ιουλίου και συνάγονται 2.000 λαϊκοί και κληρικοί και μοναχοί και τελούσιν αγρυπνίαν πανίχιον με ανάγνωσες και μελωδικά άσματα από δύσιν Ιλίου έως πρωί ψάλλοντες το εν τριάδι Θεό. Απόσπασμα από κώδικα της Λαυρεωτικής Βιβλιοθήκης που έχει γραφεί το 1690. Ο ναός στιχογραφήθηκε από το μεγάλο κριτικό ζωγράφο Θεοφάνη το έτος 1535, την εποχή της ωριμότητάς του. Γι' αυτό και η εργασία του αυτή θεωρείται από τις πιο αξιόλογες. Το 12ωρτο, θαυμαστές εικόνες της κριτικής σχολής αποδίδονται από τον Μανώλη Χατζηδάκη στο Θεοφάνη. Το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, δίπλα στη Λυτή, είναι τοιχογραφημένο από το Φράγκο Κατελάνο το 1560, που είναι σύγχρονος και μαθητής ίσως των μεγάλων κριτικών ζωγράφων, αλλά η τέχνη του διαφέρει πολύ από εκείνη της κριτικής σχολής. Εκτός από το ναό του Καθολικού, μέσα στον περίβολο της Λαύρας, υπάρχουν 15 ακόμα παρεκκλήσια, από τα οποία σπουδαιότερο είναι του Αγίου Αθανασίου και της Παναγίας της Κουκουζέλισσας, με την ομώνυμη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, που λέγεται και «Οικονόμησα», γιατί σύμφωνα με μια παράδοση από την εποχή του Αθανασίου, η Παναγία είναι και η οικονόμος της Μονής, αφού έκανε το θαύμα της γεμίζοντας τα άδεια κελάρια και βγάζοντας έτσι τον Όσιο Αθανάσιο από τη δύσκολη θέση που είχε περιέλθει, γιατί είχαν σωθεί οι προμήθειες και το χτίσιμο του μοναστηριού κινδύνευε να σταματήσει. Στο παρεκκλήσιο της Κουκουζέλισσας ευρίσκεται πάντα μοναχός προς μονάριος που καθημερινά ψάλλει παράκληση στην Παναγία. Η παράδοση θέλει την Παναγία να έβαλε στο χέρι του ψάλτη Κουκουζέλη χρυσό νόμισμα όταν αυτός έψαλε κοιμισμένο στην παράκληση αυτή. Γι' αυτό και η εικόνα φέρει πάνω στο αργυρούν επικάλυμα την επιγραφή «Χρυσούν πάλε νόμισμα δωρισαμένη το σόιμνο δω ιερό Κουκουζέλη της ευλαβίας αντιμισθίαν ξένην Κουκουζέλισσα και κλεισε φερονίμος». Αξιοσημείωτη θεωρείται στο παρεκκλήσιο αυτό και η εικονογράφηση του Τρούλου του Νάρθικα, που παριστά τον ψαλμό του Δαβίδ, ενείται τον Κύριον εκ των ουρανών. Μπροστά από την είσοδο της μεσαίας πύλης του Καθολικού Ναού βρίσκεται η φιάλη του Αγιασμού που είναι η πιο μεγάλη στο Άγιον Όρος. Κατασκευάστηκε το 1060
ενώ ο θόλος της διακοσμήθηκε το 1635. Περιβάλλεται με μια σειρά κίονες που τα κενά μεταξύ τους διαστήματα φράσονται με πολύ ενδιαφέροντα γλυπτά θωράκια και κοσμείται με νεότερες τοιχογραφίες σχετικές με τον αγιασμό των υδάτων. Εδώ κάθε πρώτη του μηνός τελείται αγιασμός των υδάτων. Μερικά από τα θωράκια αυτά είναι προχριστιανικά και άλλα παλαιοχριστιανικά με γλυπτούς σταυρούς και άλλα σχήματα φαίνεται να ανήκουν στην πόλη Άθουσα, που οι γεωγράφοι Πτολεμαίος και Στέφανος Βυζάντιος τοποθετούν στη θέση της Λαύρας. Από τον πυθμένα της Φιάλης ανεβαίνει λεπτός σωλήνας προς το κέντρο και έχει ολόγυρα διάφορα ζωίδια που από τα στόματά τους βγαίνει νερό και στην κορυφή δικέφαλων αητών. Για τη Φιάλη υπάρχει η εξής παράδοση. Μετά την αποτυχία της επαναστάσεως της Χαλκιδικής το 1822, στην οποία πολλοί μοναχοί, περίπου χίλιοι, είχαν πάρει μέρος, εγκαταστάθηκαν στη Λαύρα 750 Οθωμανοί στρατιώτες μέχρι το 1830 και το μοναστήρι όχι μόνο τους τάιζε, αλλά πλήρωνε και τους μισθούς τους. Ο Τούρκος επικεφαλής αξιωματικός εθαύμασε τη Φιάλη και αποφάσισε να την πάει στο Σουλτάνο δώρο να λούζεται. Τρεις μοναχοί που το πληροφορήθηκαν νύχτα χτύπησαν τη Φιάλη και την αχρίστεψαν. Γι' αυτό και σήμερα η Φιάλη είναι στερεωμένη στο αριστερό μέρος με τρία σιδερένια ελάσματα. Όταν την άλλη μέρα ο Τούρκος αξιωματικός έμαθε τι έγινε, κρέμασε τους τρεις μοναχούς στο κυπαρίσι που είναι αριστερά της Φιάλης. Οι Τούρκοι έφυγαν από το Όρος και τη Λαύρα το 1830, την Κυριακή του Θωμά. Γι' αυτό και η Ιερά Κοινότης εθέσπισε την ημέρα αυτή να τελείται ολονύκτιος αγρυπνίας σε ολόκληρο το Άγιον Όρος. Απέναντι από την είσοδο του Καθολικού και τη Φιάλη βρίσκεται η κοινή τράπεζα την οποία έκτισε ο Άγιος Αθανάσιος και αποτελεί το αρχαιότερο οικοδόμημα του είδους αυτού στο Όρος. Τα τραπέζια και τα καθίσματα είναι μαρμάρινα, η δε διάταξή τους σταυροειδής.
έχει εικονογραφηθεί το 1512 από ταλαντούχο ζωγράφο που πιθανότατα υπήρξε ο πρώτος που εισήγαγε στο όρος την κριτική σχολή. Η εικονογράφηση περιλαμβάνει σκηνές από την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Στην νότια πλευρά της και κάτω από τη ρίζα του ΙΕΣΕ, δίπλα υπάρχουν μορφές Ελλήνων φιλοσόφων από το Σόλωνα μέχρι τον Πλούταρχο που κρατούν ηλιτάρια με διάφορες περί Θεού ρίσεις. Το οίκημα που βρίσκεται αριστερά του καθολικού στεγάζεται το συνοδικό, τα γραφεία και οι αίθουσες υποδοχής. Στη θέση αυτή υπήρχε πύργος με παρεκκλήσιο των αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ που έπεσε με το σεισμό του 1905. Τα κελιά των μοναχών βρίσκονται στις διάφορες πτέρυγες που έχουν ανακαινιστεί σε χρόνους μεταγενέστερους. Έτσι, στη νότια πλευρά υπάρχει χρονολογία κατασκευής το 1769, στην ανατολική το 1862. Το αρχονταρίκι στεγάζεται στο παλιό κτίριο του νοσοκομείου, αριστερά του παρεκκλησίου της Κουκουζέλισσας. Διαθέτει δική του τράπεζα και μπορεί άνετα να φιλοξενήσει περίπου 60 προσκυνητάς. Η βιβλιοθήκη και το σκευοφυλάκιο του μοναστηριού στεγάζονται σε ένα οίκημα που κτίστηκε το 1874 στη βόρεια πτέρυγα του μοναστηριού. Στο σκευοφυλάκιο φυλάσσονται λείψανα Αγίων, λειτουργικά σκεύη, ο αποδιδόμενος στον Νικηφόρο Φωκά Σάκος, Ευαγγέλιο διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους και φορητές εικόνες, μεταξύ των οποίων μία πολύ αξιόλογη ψηφιδωτή του Ιωάννου του Θεολόγου. Επίσης πλήθος από ιερά άμφια και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Η βιβλιοθήκη είναι η πλουσιότερη του όρους, με 30.000 έντυπα βιβλία, 165 κώδικες, πάνω από 2.000 χειρόγραφα, από τα οποία 470 είναι περγαμηνά. Από αυτά ξεχωρίζουν αρκετά εικονογραφημένα με πλούσια κοσμήματα και παραστάσεις. Ιδιαίτερης μνήας αξίζει και η βοτανική του Διοσκουρίδου, που αποτελείται από 7 βιβλία και θεωρείται από τα πιο αξιόλογα χειρόγραφα του όρους, κοσμημένη με πλήθος παραστάσεις διαφόρων βοτάνων, δέντρων και ζώων και ανθρωπίνων μορφών. Ο πλούτος της βιβλιοθήκης και του σκευοφυλακίου δεν οφείλονται μόνο στο γεγονός ότι η Λαύρα υπήρξε το πρώτο και μεγαλύτερο μοναστήρι στο όρος, αλλά και το ότι κατόρθωσε να προφυλαχθεί από πυρκαγιές και εμπρισμούς, σε αντίθεση με πολλά μοναστήρια του όρους. Στη Λαύρα ποτέ δεν έγινε εμπρισμός ή πυρκαγιά, και το γεγονός αυτό συνετέλεσε ακόμη στο να διατηρήσει σε γενικές γραμμές και τη μορφή της αναλύωτη επί αιώνες τώρα.
μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στον κόσμο σε ελληνικά χειρόγραφα, μετά από τη, σχεδόν η τρίτη μετά από τις βιβλιοθήκες του Βατικανού και του Σινά. Έχει 500 περίπου περγαμηνές και εδώ στη βιτρίνα είναι αντιπροσωπευτικές περγαμηνές διαφόρων αιώνων. Το αρχαιότερο που έχουμε είναι αυτό εδώ, του 4ου αιώνα. Είναι 8 φύλλα από τις δύο επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας και Κορινθίους. Ονομάζεται Εφθαλιανός Κώδεξ και είναι από τα αρχαιότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Από τον ίδιο κώδικα μερικά φύλλα υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού και λίγα στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Έπειτα είναι και άλλες περγαμηνές, εκ των οποίων μεγάλη αξία έχει αυτό εδώ, η Βοτανική του Διοσκορίδου, είναι του 10ου αιώνα, δώρο του ιδίου του Αυτοκράτορου Νικηφόρου των Άγιων Αθανάσιων. Εδώ ένα ηλιτάριο του 12ου αιώνα. Επίσης εδώ η Διαθήκη του Αγίου Αθανασίου, η οποία είναι ιδιόχειρος, την έχει γράψει ο ίδιος το 10ο αιώνα και γράφει μέσα πώς να διάγουν οι μοναχοί, πώς να διοικείται το μοναστήρι και διάφορες άλλες πνευματικές υποθήκες. Αυτά τα βιβλία εδώ, 2.500, είναι και αγορά της Μονής και του ιδίου του Αγίου Αθανασίου του 10ου αιώνα, αλλά και κληρονομία από επισκόπους και από πατριάρχες οι οποίοι κοιμήθησαν εδώ. 26 οικουμενικοί πατριάρχοι και 147 επίσκοποι οι οποίοι είχαν τις ατομικές των βιβλιοθήκες και τις άφησαν στο μοναστήρι. Είναι το μόνο μοναστήρι στο Άγιον Όρος το οποίο δεν κατεστράφει ο πυρκαγιά. Γι' αυτό διέσωσε και αυτό το μεγάλο πλούτο. Το μοναστήρι επικοινωνεί με τον κόσμο από τη θάλασσα μέσω του Αρσανά ή Νεορίου, όπως το έλεγαν οι Βυζαντινοί, και βρίσκεται σε απόσταση 20 περίπου λεπτών. Στον Αρσανά, το κύριο κτίριο που δεσπόζει είναι ο πύργος, που είναι βυζαντινός. Χτίστηκε μετά το μοναστήρι το 965 και επισκευάστηκε το 1929. Στον πύργο, που βρίσκεται μέσα σε μικρό φρούριο, υπάρχει το παρεκκλήσιο της μεταμορφώσεως. Η επικοινωνία διαθαλάσσης με τον έξω κόσμο μέσω του Αρσανά το καλοκαίρι είναι καθημερινή, το δε χειμώνα όποτε ο καιρός το επιτρέπει. Η Μεγίστη Λαύρα από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 20 μοναστηριών του Άθο, ηγείται της πρώτης τετράδος των μονών και δίδει ανά πενταετίαν τον πρωτοεπιστάτην ή Άγιον Πρώτον της Ιεράς Κοινότητος. Ακολουθούσε το ιδιόρυθμο σύστημα, αλλά από τον Ιούλιο του 1980 έγινε κοινόβιο. Αριθμεί περί τους 370 μοναχούς, από τους οποίους οι 45 περίπου μένουν μέσα στα μοναστήρια, οι υπόλοιποι στα διάφορα εξαρτήματά του. Στη Μεγίστη Λαύρα υπάγονται οι σκήτες καυσοκαλυβίων, προδρόμου και της Αγίας Άνης, και οι οικισμοί στην έρημο, δηλαδή ο Άγιος Βασίλειος, τα Κατουνάκια, η Μικρή Αγιάνα και τα Καρούλια. Επίσης στη Λαύρα υπάγονται και πολλά κελιά. Η σκήτη της Αγίας Άνας είναι η μεγαλύτερη και αρχαιότερη σκήτη στο Όρος. Είναι χτισμένη σε μια πλαγιά στους δυτικούς πρόποδες του Άθο με πλούσια βλάστηση και άφθονα νερά. Απέχει από τη Λαύρα 4 ώρες. Έχει 50 καλύβες και 75 μοναχούς. Οι μοναχοί σε αυτοί ζουν από την προσωπική τους εργασία, ασχολούμενοι με διάφορα εργόχειρα όπως πλεκτική, ξυλογλυπτική, ζωγραφική κλπ. Κάθε καλύβα έχει τον κήπο της και μερικά δέντρα, κυρίως εσπεριδοειδή. Στο κέντρο της σκήτης βρίσκεται το Κυριακό, η εκκλησιά στην οποία τις Κυριακές και γιορτές συνάζονται οι πατέρες για κοινή λειτουργία και προσευχή. Το Κυριακό είναι αρκετά μεγάλη εκκλησιά, τιμάται στη μνήμη της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης. Η σκήτη διαθέτει πολλά και αξιόλογα Άγια Λείψανα, μεταξύ των οποίων το ευωδιάζον αριστερό πόδι της Αγίας Άνης. Εδώ έχουμε την κάρα του Αγίου Μακαρίου, του Νεομάρτυρος, του Ευκίου της Μικράς Ασίας και εδώ του Αγίου Νεομάρτυρος του Νεκταρίου, του Εκβριούλων της Μικράς Ασίας.
Εδώ δέχομαι το σταυρό του Πατριάρχου Κυρίλου του Πέμπτου με όλο αυτό το τεμάχιο ότι είμαι οξύλο. Είναι ο σταυρός ευλογίας. Κοιτάξτε, είναι αρίστης τέχνης, πολύ του 17ου αιώνα. Εδώ έχουμε το Άγιο Λείψανο της Αγίας του Προμήτωρος Άνης, στην οποία εκείνη η προστάτης μας, η τροπή αυτό το Άγιο Λείψανο είναι επί 2.000 πλέον έτη, είναι το πόδι, το μόνο που υπάρχει ανά τον κόσμο, είναι αδιάφθορο. Είναι το πέλμα κάτω του ποδός της Αγίας Άνης. Έχει δε μέσα, ως και τα δάκτυλα φαίνονται, εάν προσέξουμε καλά. Η οπίδε που έχει μέσα είναι επί Ρώσων που υπήρχε αυτό το πράγμα, τότε είχαν από ευλάβεια το εδάγκανον και έπαιρναν. Γι' αυτό και υπάρχει η οπία αυτή. Εδώ έχουμε το Αγίο Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, τεμάχιον Αγίου Λειψάνου, του Αγίου Μερκουρίου που πάρα πολύ ευωδιάζει, το μόνο δηλαδή είναι από όπου ευρίσκεται σε εμάς αυτό. Και των Αγίων του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού και του Αγίου Μάμαντος. Εδώ δέχουμε το ποδαράκι της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, το οποίο βρίσκεται εδώ μέσα, δεν μπορούμε να το ανοίξουμε, αλλά υπάρχει μόνο η οπή για να το δούμε μέσα. Έχουμε εδώ και πολλά άλλα Αγία Λείψανα μεγάλες, τα οποία είναι μέσα, δεν μπορούμε να σας τα βγάλουμε αυτά για να τα δείτε. Πιο αξιόλογο που μπόρεσα να σας εξυπηρετήσω, αυτά είναι. Βοηθειά σας. Η μικρή Αγία Άννα εξαρτάται αμέσως από την Αγία Άννα. Δεν έχει δικό της Κυριακό, θεωρείται προέκτασή της και δημιουργήθηκε σαν ησυχαστικότερος τόπος για όσους επιθυμούν πλέον ήσυχων και απράγμονα βίων. Πρώτη κατοική της ήταν ο Άγιος Διονύσιος ο Ρήτορ και ο μαθητής του Άγιος Μητροφάνης και ασκήτεψαν σε μια σπηλιά που ακόμα υπάρχει εδώ. Νοτίως του μοναστηριού ζούσαν παλαιότερα ερημίτες, μεταξύ των οποίων κατά το 14ο αιώνα ο ησυχαστής Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης. Πήρε το όνομα γιατί κατά καιρούς έκαιε την καλύβα του και προχωρούσε ψηλότερα προς τον Άθο, όταν τον πλησίαζαν άλλοι μοναχοί και τάραζαν την ησυχία του. Ακόμη πολλές καλύβες και κελιά που υπάγονται στη Λαύρα είναι σκορπισμένα στη νότια πλευρά από την κορυφή του Άθο μέχρι την παραλία. Κοντά στην παραλία, σ' απόκρημνα βράχια, βρίσκονται και τα φοβερά Καρούλια, όπου ερημίτες Άγιοι Πατέρες ζουν και ασκητεύουν εν ειρήνη και ησυχία, με την ελπίδα για τα μέλλοντα αγαθά, σαν επίγειοι άγγελοι. Τόσο μέσα στο μοναστήρι, όσο και στις σκήτες, στα κελιά και στις καλύβες, έζησαν μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, ο νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης και άλλοι. 23 πατριάρχες, 137 αρχιερείς και 180 ηγούμενοι έζησαν και τελείωσαν στη Λαύρα. Σ' όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας, την πρωτοβουλία στο όρος είχε η Λαύρα. Ανάπτυξε μεγάλη πνευματική δραστηριότητα. Οργάνωσε ακόμα και τυπογραφείο, ένα από τα ελάχιστα την εποχή εκείνη, και η συμβολή της στην Ανάσταση του γένους υπήρξε σημαντική. Πάνω από 1000 χρόνια ζωής αριθμεί το μοναστήρι της Λαύρας και στα 1000 αυτά χρόνια δημιούργησε ιστορία και παράδοση, κρατώντας ζηλότυπα τα προνόμια του και την πρώτη θέση στα 20 μοναστήρια του Όρους, προσιλωμένος στις θρησκευτικές και ιστορικές παραδόσεις, προπύργιο της Ορθοδοξίας και του έθνους. Το πρώτο και μοναδικό εθνικό, θρησκευτικό και πνευματικό ίδρυμα με τόσων αιώνων ζωντανή παρουσία.